Mm-hmm. Η ΕΡΤ θα δώσει και σε όλα τα κανάλια, θα δίνει. Mm-hmm. Αναμένουμε σε λίγα λεπτά λοιπόν να γίνει. Έλεγα λοιπόν ότι το συμπέρασμα είναι ότι εκεί οι διαφορές, οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στους δύο χώρους είχαν μειωθεί. Η διαφοροποίησή τους δεν ήταν αισθητή. Μήπως όμως αυτό είναι και εδώ το στην πρόβλημα Ελλάδα μοιάζει. Ίσως είναι δημοκρατίας. Ακριβώς. Να βλέπουμε τον κύριο Παπά, την κυρία Γεροβασίλη που πηγαίνουν και εκείνη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Από λεπτό σε λεπτό λοιπόν θα αρχίσει η τελετή. Είναι και διευθυντής στο γραφείο του κύριου Τζανακόπουλος. Ναι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, επιχείρησε και το πέτυχε να αναδεικνύει τις διαφορές των δύο κομμάτων. Και συνεπώς έτσι να αδρανοποιεί μια τέτοια εκδοχή ευρύτερου μεγαλύτερου συνασπισμού. Δεν είναι σωστά αυτή η εκτίμηση? Θέλω να πάρω ένα αφορμή από αυτό που είπε ο κ. Καλφόπουλος σχέση με τη Γερμανία. Μην κάνεις οτιδήποτε. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με τη Χρύσα τη Ρουμελιώτη που είναι εκεί, γιατί είναι μες στην βροχή η κοπέλα, τουλάχιστον να τη δώσουμε το μικρόφωνο. Χρύσα, μας ακούς? Τώρα δεν είμαι στην βροχή. Είσαι μέσα, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μόλις προσήλθε ο κ. Τσίπρας συνδεδόμενος από την κυρία Γερμασίλη και την κυρία Παπά, είναι στην αίθουσα των τέλετων που έχουν ορκιστεί. Εμείς απλά να μας βλέπουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνουν προς την αίθουσα που θα γίνει η τελετή της ορκομοσίας. Οπότε θα ξεκινάει πλέον η τελετή. Είναι πολιτικός όρκος, το ξέρουμε. Οπότε προφανώς περιμένουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Δεν έχουν φτάσει δύο άντρες μέσα στην αίθουσα βέβαια ακόμη. Δεν ξέρω το πλάνο που παρακολουθείτε εσείς από πού είναι. Φτάνουνε, βλέπουμε εμείς τα πλάνα, Χρύσα, τους βλέπουμε και τους δύο να φτάνουν στην αίθουσα. Φτάνουν στην αίθουσα λοιπόν, ναι. Τώρα φαντάζομαι θα τους δούμε και εμείς, οπότε θα ξεκινήσει και... Είτε, λέτε. Θα σταματήσω τώρα εγώ να σας μιλάω, εντάξει. Βέβαια. Πάμε στη τελετή. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Να πάμε λοιπόν στη Χρύσα τη Ρουμελιώτη να μας πει δύο κουβέντες. Μας ακούς, Χρύσα? Σε λίγο, δεν έχουμε ακόμα τη Χρύσα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Εμείς θα πούμε ότι βλέπουμε τώρα την κυρία Γεροβασίλη με τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Παπά. Ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα φυσικά η ορκομοσία του Πρωθυπουργού. Είπαμε πολιτικός όρκος. Είπαμε πολιτικός όρκος, όπως και στην πρώτη φορά, μέσα σε 6 μήνες δύο φορές. Και τώρα θα πρέπει να πάει στο Μέγαρο Μάξιμου. Mm-hmm. Έτσι, δεν πρέπει να. Δεν έχουμε τη προηγούμενη φορά τα προβληματάκια. Νομίζω θα είναι η κυρία Θάνου να παραδώσει. Θα παραδώσει στον Πρωθυπουργό. Η κυρία Θάνου. Σωστά. Είναι η κυρία Θάνου. Ας μιλήσουμε με τη Χρύσα να μας πει δύο κουβέντες. Χρύσα, ακούμε. Ναι, Χρύσα. Μας ακούς τώρα? Έπεσε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Είναι η κακοκαιρία, έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Τύχη του προεδρικού μεγάλου.
όλα τα παλιά σπίτια και τα μέγαρα. Είναι και μέσα η χρήσα στο πρόβλημα. Δεν έχει καλό σήμα, ποτέ δεν έχει καλό σήμα. Ποτέ. Το καταθέτει ως ρεπόρτερ. Θα το καταφέρουμε. Λέγαμε λοιπόν αυτό. Συνέχισε. Ορμόμενος αυτά που είπε ο κύριος Καλφόπουλος, θέλω να πω ότι αν κάτι μπορούμε να, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως παράδειγμα από τη Γερμανία.